Παρακαλώ, κύριε Ραπανάκη. Κύριε Εκπρόσωπε, έχουμε διαβάσει από μερίδα του τύπου αυτέ τι μέρε και έχουμε ακούσει και του εκπροσώπου τη ε, Νέα Δημοκρατία κυρίω, αλλά και τη ε, και της DC, να κατηγορούν την κυβέρνηση για ειδική μεταχείριση στον κύριο Σαββίδη, προνομιακέ σχέσει, ότι το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ εξέθερεψε το φαινόμενο Ιβάν, διαβάζαμε χθε, και ότι μάλιστα η διακοπή του πρωταθλήματο έγινε ακριβώ για να μην τιμωρηθεί ο ίδιο ο κύριο Σαββίδη και να τιμωρηθούν και όλοι οι υπόλοιποι. Ποιο είναι το σχολείο σα αυτό. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι δεν θυμάται πως ήταν επί τη του κυρίου Σαμαρά που με χρήση μιας εξαιρετικής διάταξης νόμου το 2012 δόθηκε η ελληνική ηθαγένεια στον κύριο Σαββίδη ως... αναγνωρίζοντα τον ως εθνικό ευεργέτη. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θυμάται ότι ήταν ο κύριος Αμαράς, ο οποίος με προσωπική του παρέμβαση α, πρότεινε στον κύριο Σαβίδη να προχωρήσει στην επένδυση α, στην ΣΕΚΑΠ, α, έτσι ώστε να μην καταλήξει η συγκεκριμένη καπνοβιομηχανία σε α, χέρια Τούρκων επενδυτών. Α, από εκεί και πέρα η όλη συζήτηση που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ή η φημολογία που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο προσπαθεί να αποδείξει ότι η κυβέρνηση έχει προνομιακές σχέσεις με τον κύριο Σαββίδη αφορά ένα συγκεκριμένο περιστατικό που είχε να κάνει με την κατά τη γνώμη μου ορθή απόφαση της κυβέρνησης να διευκολύνει τη σχετική επενδυτική πρωτοβουλία καθώς ο κύριος Σαββίδης κατά, κατά τη διάρκεια των ετών και χωρίς να υπάρχει τουλάχιστον αποδεδειγμένη προηγούμενη ενημέρωσή του φορτώθηκε με εγκλήματα, με πρόστιμα τα οποία αφορούσαν παράνομες πράξεις προηγούμενης διοίκησης της ΕΚΑΠ και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο κρίναμε ότι είναι απαραίτητη η παρέμβαση για να σωθούν οι θέσεις εργασίας και να σωθεί και η συγκεκριμένη επένδυση στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτό η Νέα Δημοκρατία σήμερα ξαφνικά θεωρεί ότι αποτελεί προνομιακή μεταχείριση. Ε, νομίζω ότι στην πραγματικότητα προνομιακές σχέσει με επιχειρηματικά συμφέροντα είναι η Νέα Δημοκρατία που έχει εκθρέψει όλα αυτά τα χρόνια ε, καθώς θα σας θυμίσω ότι στην πρόταση που έκανε για παράδειγμα για τον κύριο Καμένο για την ε, ε, σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης σε σχέση με το υποτιθέμενο σκάνδαλο των βλημάτων ε, έλεγε με πολύ μεγάλη ε, καθαρότητα ότι στόχος ε, του κυρίου Καμένου είναι να πλήξει τον κύριο Μαρινάκη για να πλήξει στη συνέχεια τη Νέα Δημοκρατία αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα τις προνομιακές σχέσεις που έχει η Νέα Δημοκρατία με συγκεκριμένους επιχειρηματίες με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Ε, η μοναδική πολιτική δύναμη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ε, η οποία συνεχίζει την λογική του παλιού συστήματος και καλλιεργεί ειδικέ και προνομιακέ σχέσει με επιχειρηματικά συμφέροντα είναι η Νέα Δημοκρατία και αυτό δεν φαίνεται ότι είναι διατεθειμένοι να το αλλάξουν στο κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση. Από τη δική μα μεριά θέλω να επαναλάβω ότι έχουμε μια εντελώ διαφορετική αντιμετώπιση στην περίπτωση των επενδύσεων και μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση στις περιπτώσεις που αφορούν παραβατικές συμπεριφορές στον χώρο του ποδοσφαίρου και σχετίζονται με προέδρους ή μεγαλομετόχους συγκεκριμένων ΠΑΕ. Uh, η σημερινή κυβέρνηση, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι κατά τη διάρκεια μάλλον της, uh, uh, των uh, ημερών της σημερινής κυβέρνησης έχουν υπάρξει τιμωρίες uh, εναντίον όλων των μεγάλων ΠΑΕ, οι οποίες αφορούν uh, και αφαίρεση βαθμών, uh, αλλά και uh, εξαιρετικά υψηλά πρόστιμα καθώς και τιμωρίε ε, όπου έχουν ε, αναγκάσει τι ομάδες να παίζουν για αρκετά, ε, για αρκετού αγώνε ε, και κλεισμένων των θυρών. Να σας θυμίσω για παράδειγμα ότι ο ΠΑΟΚ ε, για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα έπαιξε μπροστά στο κοινό του, ε, αν δεν κάνω λάθος, το Φεβρουάριο. Ε, Αντίστοιχε τιμωρίε έχουν υπάρξει και για τον Πανθναϊκό, και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ. Επομένω, κανένα δεν μπορεί να κατηγορήσει την ελληνική κυβέρνηση για προνομιακή μεταχείριση οποιασδήποτε μεγάλης ΠΑΕ ή οποιοδήποτε μεγαλομετόχου. Αυτά είναι πρακτικές και συνήθειες του παρελθόντος, του παλιού πολιτικού συστήματος και γι' αυτό θα συμβούλευα τη Νέα Δημοκρατία να μην κρίνει εξ ιδίων τα λότρια.